Τώρα με τον κύριο Νίκο Πράτζο, διευθυντή έρευνας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Παρισιού. Κύριε Πράτζο, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην Αυτεμπορική. Καλό μεσημέρι από Παρίσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κατευθείαν με αυτό το οποίο έθεσε η Νικόλ, που είναι τελικά μόνο για το συνταξιοδοτικό εξεγείρονται οι άνθρωποι στη Γαλλία. Όχι βέβαια, όπως πολύ σωστά το διαπιστώσατε και οι δύο, ήταν ουσιαστικά η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι ή η σπίθα, αν θέλετε, που βάζει φωτιά στον παρούτι. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και με τα κίτρινα γυλαίκα πριν μερικά χρόνια. Mm-hmm. Η εξέγερσή τους δεν έγινε μόνο για τα 10-20 λεπτά που θα ανέβαινε η τιμή του ντίζελ. Έγινε γιατί υπάρχει ουσιαστικά μια δυσαρέσκεια, φοβερή δυσαρέσκεια στη γαλλική κοινωνία για τον τρόπο που γίνονται κάποια πράγματα, για την υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου όπως αναφέρατε, αλλά και για τον τρόπο με τα οποία αυτά προσπαθούν να τους επιβληθούν. Mm-hmm. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για αυτό που ρωτήσατε. Κύριε Πράτζο, τώρα, λέτε για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να επιβληθούν. Νομίζω ότι, και πείτε μας αν κάνουμε λάθος ή όχι, ότι αυτό που οδήγησε στην έκρηξη της οργής των Γάλλων ήταν η παράκαμψη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών από τον Μακρόν και η άσκηση της προεδρικής εξουσίας με έναν πολύ ολοκληρωτικό τρόπο, να το πω. Ακριβώς αυτό. Αλλά υπόψη είναι ότι οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν αρκετό καιρό πριν. Είχαν γίνει διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα, στα οποία ο Μακρόν στάθηκε ανυποχώρητος. Υπενθυμίζω μόνο για όσους ίσως δεν έχουν παρακολουθήσει την ιστορία από την αρχή, ότι η παράταση από το 62 στα 65 ήταν στις προεκλογικές δεσμεύσεις του Μακρόν πριν την πρώτη του πενταετία. Λόγω όμως των κίτρινων γυλαίκων και του COVID, δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό, ούτε καν να το φέρει στη Βουλή. Ξεκινώντας τη δεύτερη πενταετία, είπε επίσης ότι θέλω να το ξαναφέρω αυτό το συνταξιοδοτικό στα 65. Οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με τα συνδικάτα, επειδή βρήκε για πρώτη φορά απέναντί του τείχο από όλα τα συνδικάτα, τον υποχρέωσε να το πάει στο 64, μέχρι εκεί. Άρα να κρατήσει τις άλλες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Και είχαν ήδη αρχίσει κινητοποιήσεις το Γενάρη-Φλεβάρη. Και αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούσε να εξασφαλίσει στη Βουλή πλειοψηφία, του έλειπαν μερικοί ψήφοι. Το πρωί που ανακοινώθηκε αυτό, που θα γινόταν η ψηφοφορία στη Βουλή, είχε γίνει σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έπιασε όλους τους κυρίους του μόνου κόμματος που θα μπορούσε να τον βοηθήσει, που ήταν το κόμμα της δεξιάς, της παραδοσιακής δεξιάς του Σαρκοζή. Το οποίο όμως στις τελευταίες εκλογές έχασε τεράστιο ποσό από τη δύναμή του. Απορροφήθηκε λίγο από τον Μακρόν και κυρίως από την άκρα δεξιά. Και διαπίστωσε του λείπανε 2-3 ψήφοι. Και για το λόγο αυτό, επειδή δεν θέλει να ρισκάρει, επειδή μια αποτυχία στη Βουλή θα σήμαινε ουσιαστικά πτώση της κυβέρνησης, το πέρασε με τον τρόπο αυτό που λέτε. Κάτι που εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο τον κόσμο που είχε αντιταχθεί επί μήνες. Είναι η πρώτη φορά που όλα τα συνδικάτα, γιατί αναφερθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό, ήταν η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες από τότε που είμαι στο Παρίσι, που όλα τα συνδικάτα συμφώνησαν σε αυτή την κοινή στάση, κατέβηκαν μαζί στις διαδηλώσεις.